Πάμε να δούμε με τη βοήθεια του Βαγγέλη πώς, από πού ξεκινάει η τιμή, από τον παραγωγό. Ναι. Και επίσης, σε δύο περιπτώσεις, είδες και Φύρο μου το πρόσεξες, Βόρεια Μακεδονία πρόσεξες, είδαμε εισαγωγές. Δηλαδή αυτά που πολλούνται, βεβαίως και υπάρχουν. Το θέμα είναι να μην τα φέρουν αυτά και τα πουλάνε σαν ελληνικά. Και το, αυτό ήθελα να κάνω, πω. Στέλνουν. Το τίμιο ήταν εδώ ότι έδειχναν ακριβώς από πού είναι η προέλευση. Έτσι. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε πώς ξεκινάει το όλο πράγμα με το Βαγγέλη. Πού βρίσκεσαι, Βαγγέλη? Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους τηλεθεατές και είστε πρόσδεκτοι στη Θεσσαλία να ζήσετε ένα Πάσχα έτσι όπως αρμόζει και να το ευχαριστηθείτε εδώ στην Θεσσαλία και όχι μόνο αλλά και σε άλλες περιοχές, αλλά στη Θεσσαλία σας περιμένουμε όποτε θέλετε στο χωριό. Είμαι στο Βλαχογιάννη Ελασσόνας. Απέναντι βλέπω στο βάθος έτσι τον Όλυμπο που είναι χιονισμένος από το χιόνι που έπεσε τις περασμένες ημέρες. Θέλετε να μάθετε για τις τιμές. Οι τιμές σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε, είναι στα 8,5 ευρώ από τον παραγωγό. Όμως τις επόμενες ημέρες, ναι, πολύ σωστά όπως είπε η Λία, θα έχει μια αύξηση. Αυτό εξαρτάται από τη ζήτηση. Και ο λόγος δεν υπάρχουν αμνοερήφια λόγω του Καθολικού Πάσχα. Θα μας τα εξηγήσει όμως καλύτερα ο κύριος Γιάννης Κουρομπίνος, ο οποίος είναι κτηνοτρόφος, πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων και Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας. Καλημέρα. Θα ξεκινήσουμε από εκεί. Αμνοερήφια υπάρχουν? Καλημέρα. Καλημέρα από το Βλαχογιάννη Ελασσόνας. Η Ελασσόνα μια αποκλειστικά κτηνοτροφική περιοχή. Και πω παρνάκια και κατσικάκια. Και πω παρνάκια και στους πρόποδες του Ολύμπου. Δεν είναι τυχαίο ότι οι θεοί, ότι παλιότερα τοποθέτησαν τους θεούς στον Όλυμπο. Δεν είναι τυχαίο. Στην ερώτησή σας, αν υπάρχουν αρνάκια, εγώ θα πω ότι να φύγει και το τελευταίο ελληνικό αρνί και κατσίκι με 8,5 ευρώ από τον Έλληνα παραγωγό και ό,τι ελλείψεις μετά έχουν, ας συμπληρωθούν με εισαγωγές. Δεν μπορούμε ακόμη να πούμε αν δεν υπάρχουν αρνιά. Όλος ο κόσμος έχει από λίγα, λίγα περισσότερα, τα βγάζει αυτές τις μέρες. Τώρα για τα εισαγόμενα, γιατί γίνεται μεγάλος, ότι έχουν έρθει νωρίτερα. Έχουν έρθει από άλλες χώρες ανατολικές, Ρουμανία, Βουλγαρία. Τα έχουν εδώ, οδηγούνται στα σφαγεία και παίρνουν σφραγίδα ελληνική. Ο καταναλωτής όμως δεν μπορεί να ξέρει αυτό το κατσίκι, το αρνί που θα αγοράσει, αν είναι ελληνικής προέλευσης. Βλέπει μόνο τη σφραγίδα που είναι ελληνική. Δυστυχώς, η σφραγίδα χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική. Είναι προαιρετική. Φεύγουν και πάνε στην Αθήνα και στις άλλες μεγαλοπόλεις με κωδικό σφαγείου. Δεν είναι υποχρεωτική η χώρα προέλευσης. Αυτό μας κάνει και τη ζημιά. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι το ελληνικό αρνί και κατσίκι δεν συγκρίνεται με κανένα άλλο αρνί στον κόσμο. Είναι μία φορά το Πάσχα, όταν μιλάμε για τον Πασχαλινό Βελία, μιλάμε για έθιμο, για παράδοση, για αξία. Δεν μπορεί τώρα να γίνεται ούτε νοθεία, ούτε ελληνοποίηση, ούτε να αντικατασταθεί με κάτι άλλο. Πώς το ξεχωρίζω όμως? Είναι πολύ εύκολο να το ξεχωρίσεις. Πρώτα απ' όλα, πας και ψωνίζεις και από ένα κρεοπωλείο που εμπιστεύεσαι. Σε καμιά περίπτωση δεν πας σε μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ να πάρεις τον Πασχαλινό Βελία. Πας σε ένα κρεοπωλείο. Στο κρεοπωλείο που ψωνίζεις σχεδόν όλο τον χρόνο. Το ελληνικό αρνί έχει ανοιχτό ρόδινο χρώμα. Είναι ξανθό. Το εισαγόμενο, κυρίως το ρουμάνικο, το βουλγάρικο, αυτό που μας κάνουν και τη ζημιά, είναι σκούρο. Και το ελληνικό αρνί κατσίκι είναι αποκλειστικά γάλακτος. Δεν συμφέρει στον Έλληνα κτηνοτρόφο να το κάνει, να κάνει πάχυνση. Είναι γάλακτος. Ενώ τα εισαγόμενα είναι μανάρια που λέμε, είναι αρνιά που βόσκουν μαζί με τα κοπάδια, με τα πρόβα τους έξω. Φέτος ήταν ευνοούμενος, τους ευνόησε ο ήπιος χειμώνας στη Ρουμανία και έχουν αποδόσεις. Έχουν βαριά αρνιά, έχουν πάρα πολλά αρνιά. Βαγγέλη, πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Κουρομπίνο. Την καλημέρα μας όλη τη Θεσσαλία.